Α27. Μόνον πολιτεύεστε αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού, δια να ακούσω είτε όταν έλθω να σας είδω, είτε ενώ είμαι απόν την κατάστασή σας ότι στέκεστε εις εν πνεύμα, συναγωνιζόμενοι εν μια ψυχή για την πίστη του Ευαγγελίου και μη φοβιζόμενοι σουδέν από τον εναντίον, το οποίο εις αυτούς μεν είναι ένδειξη απολίας, εις εσάς δε σωτηρίας και τούτο από Θεού. Διότι σε εσάς εχαρίστη το υπέρ Χριστού μόνον το να πιστεύετε εις Αυτόν, αλλά και το να πάσχετε υπέρ Αυτού, έχονται στον Αυτόν αγώνα, ο οποίον είδετε εν εμή και τώρα ακούετε εν εμή. Αυτή είναι η προτροπή του Αποστόλου Παύλου προς την Εκκλησία των Φιλιππισίων, μια εκκλησία που πραγματικά ευαρεστεί το Θεό, στην οποία δεν βρίσκει ελάττωμα ο Απόστολος Παύλος, αλλά καθώς λέγεται ο πρώτος ποιμένας της εκκλησίας εκεί ήταν ο Λουκάς, έτσι λένε τουλάχιστον στην ιστορία, δεν αποκλείεται, αλλά εν πάση περιπτώσει μια εκκλησία που έμενε στερεία μετακίνητη στο Λόγο του Θεού, δεν εισήλθαν ψευδοδιδασκαλίες, δεν εισήρθε δηλαδή άλλος λόγος, δεν εισήρθαν άλλες πρακτικές, αλλά ούτε και άλλη νοοτροπία. Και ο Λόγος του Θεού και η πρακτική της εκκλησίας και η νοοτροπία των αδελφών ήταν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Σε αυτή λοιπόν την εκκλησία ο Απόστολος Παύλος με πολύ αγάπη και χαρά προτρέπει λέγοντας «Μόνο αυτό να προσέχετε, πολιτεύεστε αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού, ώστε να στέκεστε σε ένα πνεύμα και να συναγωνίζεστε με μια ψυχή για την πίστη του Ευαγγελίου». Σε ένα πνεύμα, το πνεύμα του Χριστού, γιατί όποιος δεν έχει το πνεύμα του Χριστού δεν είναι αυτού. Σε ένα πνεύμα, το πνεύμα του Ιησού Χριστού, το Λόγο του Θεού. Δεν θα συμφωνούμε σε αυτά που λέμε, αλλά θα συμφωνούμε σε αυτά που λέει. Αμήν, αδελφοί. Το να συμφωνούμε εμείς σε αυτά που λέμε είναι άχρηστο και επικίνδυνο. Το να συμφωνούμε εμείς σε αυτά που ο Χριστός λέει είναι ασφαλές και καρποφόρο, με μεγάλη ευλογία. Και δεύτερον, να αγωνιζόμαστε μαζί, όχι με ανταγωνισμό, αλλά με συναγωνισμό για την επέκταση του Ευαγγελίου, του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, του Λόγου του Θεού. Πολλοί θα ξεσηκωθούνε, πολλοί θα κατηγορούνε, πολλοί θα ονειδίζουνε, πολλοί θα μας υβρίζουνε, θα μας κατηγορούνε, αλλά ένδειξη απώλειας για αυτούς, ένδειξη σωτηρίας για μας. Άλλωστε, χάρισμα είναι όχι μόνο να πιστεύουμε στο Χριστό, αλλά και να πάσχουμε υπέρ του Χριστού. Σήμερα λοιπόν, αδελφοί, θα πάρουμε μία ευλογημένη απόφαση. Να είμαστε όχι εν φαντασία, αλλά εν αληθεία δούλοι και δούλες, ώστε να προφητεύουμε, να λέμε τα λόγια του Θεού δια Πνεύματος Αγίου. Αυτό απαιτεί εξήτηση και υπομονή. Θα εξητάμε, θα υπομένουμε και ο Κύριος δεν θα μας αφήσει ούτε θα μας εγκαταλείψει. Θα μας μιλήσει. Και αυτά που θα μας πει, αυτά θα λέμε. Και αυτά που θα μας φανερώσει, αυτά θα κάνουμε. Γιατί έχουμε ταξίδι μπροστά μας. Αδελφοί, θέλω να το ξαναπώ αυτό και σας παρακαλώ να το θεωρήσουμε σαν Λόγο Θεού. Έχεις ταξίδι μπροστά σου. Πρέπει να φτάσεις στο δικό σου Κέσαρα. Πρέπει να περάσεις από τη δική σου Μάλτα. Πρέπει να εκπληρώσεις το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Έχεις ταξίδι μπροστά σου. Και το ταξίδι αυτό, για να είναι αποτελεσματικό, καρποφόρο, ένδοξο και ευλογημένο, χρειάζεται να έχει κυβερνήτη το Χριστό, που θα σε κυβερνάει με το Λόγο Του και με το Πνεύμα Του το Άγιο. Αμήν. Τώρα να σηκωθούμε, σας παρακαλώ, να σταθούμε με σέβας και με βλάβεια στην παρουσία του Θεού, να μετανοήσουμε όλοι μας μηδενός εξαιρουμένου, να ζητήσουμε χάρη από το Θεό να μας καταστήσει δούλους και δούλες εν αληθεία, να φτιάξει την καρδιά μας
κατά την καρδία Του, ώστε να πράττουμε μόνο και πάντοτε τα θελήματά Του, να μας δώσει νουν Χριστού και πνεύμα Χριστού. Αμήν, αδελφοί.